Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Πρόδρομος Προδρόμου, ενημέρωσε σήμερα τους βουλευτές της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις προετοιμασίες και σχεδιασμούς για τη νέα σχολική χρονιά και ξεκαθάρισε πως ετοιμάζεται και σχέδιο Β σε περίπτωση που θα χρειαστεί να ληφθούν μέτρα υγειονομικής προστασίας για τον κορονοϊό. Τα σχολεία θα ξεκινήσουν νωρίτερα, όσο το επέτρεπαν τα περιθώρια. Ξεκινάμε από την 1η Σεπτεμβρίου με την παρουσία των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία. Και από την 7η Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα. Οι μαθητές θα παρουσιαστούν από την Παρασκευή στις 4 Σεπτεμβρίου για να παραλάβουν τα βιβλία και να γίνει η κατανομή σε τμήματα και ο προγραμματισμός. Τη νέα σχολική χρονιά θα φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία περισσότερα από 109.000 μαθητές, 11.175 στα δημόσια νηπιαγωγεία, 52.124 στα δημοτικά, 41.028 στα σχολεία μέσης γενικής εκπαίδευσης, 5.106 στην μέση τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και 2.000 παιδιά στα κοινοτικά νηπιαγωγεία. Το Υπουργείο θα πρέπει να είναι πανέτοιμο, καθώς επίσης και το κάθε σχολείο, να προσφέρει την εξαποστάσεως εκπαίδευση με τρόπο που να διασφαλίσει πλήρως τα αποτελέσματα των αναλυτικών προγραμμάτων και να καλυφθούν όλα τα μαθήματα τα οποία χρειάζεται να καλυφθούν. Αναμένουμε από το Υπουργείο ότι θα κάνει ό,τι πρέπει, ούτως ώστε να φτάσουμε σε εκείνον το σημείο ετοιμότητας που οι καιροί επιβάλλουν να είμαστε. Εν τω μεταξύ, και φέτος την 1η και 2η Λυκείου θα γίνουν εξετάσεις τετραμήνων. Με το 1ο τετράμινο, εάν εγκριθούν οι σχετικοί κανονισμοί από τη Βουλή, να ολοκληρώνεται μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων στα μέσα Ιανουαρίου.